Με πολύ κόσμο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο ξενοδοχείο Γαλαξίας της Καβάλας η κεντρική προεκλογική ομιλία του νυν βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας και υποψηφίου Νίκου Παναγιωτόπουλου. Το παρόν στην ομιλία Παναγιωτόπουλου έδωσαν πολλά κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, οι δήμαρχοι Καβάλας και Παγκαίου Δημήτρα Τσανάκα και Φίλιππος Αναστασιάδης και ο πρώην δημαρχός Νέας του Σάββας Μιχαηλίδης, αλλά και οικονομικοί παράγοντες όπως ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης και η διευθύνων σύμβουλος της Καβάλα Oil Δημήτρης Γόντικας. Παρών στην ομιλία όμως και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, πρώην βουλευτής Καβάλας και θείος του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Αρχικά το λόγο έλαβαν οι αντιδήμαρχοι οικονομικών και παιδείας, αθλητισμού, Δημοσθένης Τουλκίδης και Γιώργος Φιλόσογλου. Και ακολούθως ο αντιπεριφερειάρχης κύριος Μαρκόπουλος, οι οποίοι προλόγησαν τον πρώην υπουργό. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να πεις πολλά λόγια. Είναι γνωστό ποιος είναι ο καθένας. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ που μου έδωσε τη δυνατότητα να σε προλογίσω. Θέλω να πω ότι με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο έχουμε συμπορευτεί πολλά χρόνια μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, άλλοτε συμφωνώντας, άλλοτε διαφωνώντας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω για την προσπάθεια την οποία κάναμε κοινή στις περιφερειακές εκλογές, όπου η περιφερειακή αναγέννηση, η παράταξή μας, αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε μια μεγάλη νίκη και στηρίχθηκε από πολλούς ανθρώπους, όπως και για την καλή συνεργασία που είχαμε και έχουμε στο διάστημα που εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης και στο διάστημα που ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος είναι βουλευτής. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα λόγια για τον ίδιο, γιατί πιστεύω ότι η αίθουσα είναι γεμάτη από κόσμο και όλοι έχετε άποψη, όλοι έχουμε μια ιστορία και το μόνο το οποίο θα κάνω, αγαπητέ Νίκο, προλογίζοντας, είναι να σου ευχηθώ εγκάρδια, καλή επιτυχία στα πλαίσια της μεγάλης προσπάθειας την οποία κάνει η παράταξή μας για τις 25 Ιανουαρίου. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές βρισκόμουν στο ίδιο ακριβώς σημείο, δηλώνοντας πως οι στιγμές που βιώνουμε είναι σημαντικές και χρειάζονται σημαντικοί άνθρωποι για να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι ένας σημαντικός άνθρωπος. Δεν χτυπάει στην πλάτη και δεν τάζει. Απαντάει πάντα στα τηλέφωνα. Έχει αποβεί πολλές φορές εις βάρος του αυτού. Δεν έχει πει ποτέ ψέματα και πιστέψτε με, γιατί 18 ολόκληρα χρόνια τον παρακολουθώ. Ο Νίκος δεν ήταν ποτέ κόλακας και ποτέ υποτακτικός. Διεκδικούσε αυτό που του αξίζει για τον εαυτό του, αλλά κυρίως και για τον ομό Καβάλας. Επίσης, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν σταμάτησε να λέει την αλήθεια στους πολίτες του νομού Καβάλας. Δεν το έπαιξε ποτέ και δεν ήταν ποτέ αλαζόνας. Ήταν πάντα σεμνός και ταπεινός, τόσο πριν, αλλά όσο και μετά την κάθοδό του στα κοινά. Λαμβάνοντας το λόγο, ο κύριος Παναγιωτόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των θέσεων που εκφράζει, τονίζοντας ότι αυτά που δεσμεύεται ότι θα πράξει είναι ανέφικτα και δεν θα τα δεχθεί κανένα μέλος της Ευρωζώνης. Είναι χαρακτηριστική η φράση του πως έξω από την Ευρωζώνη θα είμαστε περιθωριοποιημένοι, θα κάνει κρύο και θα κυκλοφορούν λύκοι. Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε εκτενή αναφορά στα πεπραγμένα του ως υφυπουργός εργασίας, με ιδιαίτερη μνήμα στις ενέργειές του για την αναβάθμιση του ρόλου της Παιδόπολης Καβάλας και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας.